Καλό σας απόγευμα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελινάκη. Καλησπέρα και στους αγροτές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θέλαμε να μιλήσουμε για το πράσινο της Κρήτης και να μας δώσετε τις γνώσεις σας για τα δάση. Βάζουμε ένα ερωτηματικό, αλλά και τους δασικούς χάρτες. Υπάρχει και η κινητοποίηση, κύριε Παπαδόπουλε, τώρα των αγροτών που ανεβαίνουν αύριο στην Αθήνα. Ένα από τα θέματα που έχουν θέσει είναι αυτό των δασικών χαρτών, που όλοι γνωρίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και υπήρξε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Και θέλαμε να μας πείτε, ας ξεκινήσουμε από αυτό, πού βρισκόμαστε όσον αφορά στο θέμα. Σωστά, κύριε Βαγγελινάκη. Πριν μερικούς μήνες όλοι θυμόμαστε τις αντιδράσεις που είχαν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, όλοι οι οποίοι είδαν αναρτημένους τους δασικούς χάρτες σε όλη την Ελλάδα. Είχε κατέβει τότε, αν θυμάστε, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας, είχε κατέβει στο Ηράκλειο. Είχε υποσχεθεί ορισμένα πράγματα στους αγρότες, στους αγροτοκτηνοτρόφους. Μεταξύ αυτών ήταν η παράταση της διάρκειας των αντιρρήσεων, του χρόνου των αντιρρήσεων, δηλαδή είχε δώσει τότε ο Υπουργός παράταση 6 μηνών και με καταληκτική ημερομηνία την 29 Νοεμβρίου του 2021. Πρόσφατα δόθηκε άλλη μια παράταση, άλλους 4 μήνες, οπότε η προθεσμία πάει μέχρι τέλος Μαρτίου του 2022. Για αυτούς που μένουν στην Ελλάδα και για αυτούς τους κατοίκους του εξωτερικού, άλλες 20 μέρες, παρατείνονται δηλαδή μετά το Μάρτιο. Mm-hmm. Είχε υποσχεθεί τότε τη μείωση των τελών αντιρρήσεων κατά 50%, πράγμα το οποίο έγινε. Τα τέλη των αντιρρήσεων μειώθηκαν και στο μισό. Είχε υποσχεθεί ότι ο ασπάλαθος σαν φυτικό είδος θα βγει από τον κατάλογο των δασικών ειδών και πραγματικά έτσι αυτό έγινε. Έγινε μια απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και εξαίρεσε τον ασπάλαθο από τα δασικά είδη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν που ο ασπάλαθος φύγεται αποκλειστικά σε μια έκταση, δεν χαρακτηρίζει πλέον δασικές εκτάσεις, αλλά χορτολιβαδικές ή και γεωργικές ακόμα, αν είχαν προηγούμενη καλλιέργεια. Είχε μιλήσει τότε ο Υπουργός για αυτεπάγγελτη διόρθωση του δασικού χάρτη από τις δασικές υπηρεσίες με τη μέθοδο των πρόδειλων σφαλμάτων, οι οποίες ακόμα γίνεται η διόρθωση του χάρτη, συνέχεια θα γίνεται η διόρθωση του χάρτη. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω εγώ, διότι πάντα υπάρχουν κάποιες εκτάσεις οι οποίες δεν τις έχουμε δει με λεπτομέρεια, πάντα ανακαλύπτουμε λάθη και τα διορθώνουμε στην πορεία. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της Γέφυρας Δασών Ηρακλείου βγαίνουν έξω και πραγματοποιούν αυτοψίες για να δουν τις εκτάσεις με τον ασπάλαθο, όπως είπαμε πριν, και διάφορες άλλες κατηγορίες εκτάσεων οι οποίες χρήζουν διόρθωσης. Και είχε μιλήσει τότε ο Υπουργός ακόμα για την επίλυση του διοξιακού. Για το διοξιακό είχε μιλήσει και πραγματικά πέρασε στο ΦΕΚ μια υπουργική απόφαση η οποία αναφέρει ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας της 20ετίας αναγνωρίζονται πλέον από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, όσοι διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από τον Ιούλιο του 2001 είναι ισχυροί έναν του δημοσίου. Ναι. Αυτά τα πράγματα είχε υποσχεθεί τότε ο Υπουργός και πραγματικά αυτά έγιναν και γίνονται δηλαδή ακόμα. Ναι. Όσον αφορά, γιατί πάντα μας το θέτουν, κύριε Παπαδόπουλε, για αυτά τα κομμάτια γης που έχουν περάσει από πατέρα από παππού στο γιο, από τον γιο πάλι στα παιδιά του, δηλαδή πάπου προς πάπου, δεν έχουν όμως κάποιο, δεν έχουν τίτλους. Μπερδεύει το πράγμα εκεί. Αυτοί θα έχουν μια δυσκολία, κύριε Βακηθενάκη, θα έχουν μια δυσκολία, διότι πρέπει προχωρητικά να βρουν κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας και αν δεν το έχουν κάνει δηλαδή μέχρι το 2001, θα έπρεπε να το έχουν κάνει, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις ιδιοκτησίες τους. Τώρα οι εκτάσεις αυτές οι οποίες έχουν δασικό χαρακτήρα, το ελληνικό δημόσιο δεν αναγνωρίζει έτσι de facto την ιδιοκτησία των πολιτών, αλλά πρέπει να το αποδείξουν. Ναι. Δηλαδή πρέπει να βρουν τρόπο να το αποδείξουν αυτό. Δεν είναι αποδεικτικό ότι, ας πούμε, ένα χωράφι καλλιεργείται 50 χρόνια. Ναι, αν καλλιεργείται φυσικά.
Αν καλλιεργείται, φυσικά είναι αποδεικτικό. Αλλά εάν όμως είναι εκτάσεις δασικές, όπως σας είπα εγώ, οι οποίες δεν καλλιεργούνται ή δεν καλλιεργήθηκαν ποτέ, αυτές τις εκτάσεις υπάρχουν πρόβλημα να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους. Αν καλλιεργήθηκαν ένα διάστημα και τα τελευταία χρόνια δεν καλλιεργούνται. Αν καλλιεργήθηκαν. Αν καλλιεργούνταν επί πολλά χρόνια, κάποια στιγμή όμως. Ακούστε, κύριε Βακεθανάκη. Ο δασικός χάρτης αποτυπώνει δύο χρονικές περιόδους το χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Το 1945 και το 2015. Διότι ο δασικός χάρτης έχει γίνει από αυτές τις δύο αεροφωτογραφίες, οι οποίες έχουν αναχθεί σε ορθοφωτοχάρτες, έτσι. Mm-hmm. Έχει πάρει ο μελετητής, έχει πάρει τον ορθοφωτοχάρτη του 1945 και αποτύπωσε τον δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Έχει πάρει τον ορθοφωτοχάρτη του 2015 και αποτύπωσε πάλι τον δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Έβαλε τον ένα χάρτη πάνω στον άλλο και προέκυψαν κάποια πολύγοντα τα οποία έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Άλλα είναι αλφα-αλφα, δηλαδή άλλη μορφή αγροτικά το 1945, άλλη μορφή σήμερα. Άλλα είναι αλφα-δέλτα, αγροτικά το 1945, δασικά σήμερα. Δέλτα-αλφα, εκτάσεις δηλαδή που ήταν δασικές το 1945, αγροτικές σήμερα. Δέλτα-δέλτα εκτάσεις, οι οποίες ήταν δασικές και το 1945 και σήμερα, ή χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτές όλες οι αποτυπώσεις υπάρχουν πάνω στο δασικό χάρτη και όλοι πρέπει να μπουν στο δασικό χάρτη, να δουν την ανάρτηση στην ειδική εφαρμογή του κτηματολογίου, να δουν το χαρακτηρισμό της έκτασής τους. Οι εκτάσεις λοιπόν που μου είπατε πριν λίγο, εκτάσεις δηλαδή οι οποίες ήταν καλλιεργημένες το 45 και σήμερα έχουν δασική μορφή, αυτές οι εκτάσεις προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία μόνο εάν έχουν το χαρακτήρα δάσους, γιατί αν έχουν το χαρακτήρα δασικής έκτασης, τότε μπορούν να αναγνωριστούν ιδιοκτησιακά και να αποχαρακτηριστούν κιόλα. Ναι, αυτά είναι τώρα ζητήματα που βέβαια εμείς έτσι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, δύο-τρεις έτσι αναφέραμε, κύριε Παπαδόπουλε, σίγουρα σας έχουν απασχολήσει αρκετές περιπτώσεις. Έχετε μία εικόνα πόσοι άνθρωποι έχουν καταθέσει αιτήσεις? Εννοείται αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις, ναι. Δεν είναι, κύριε Βακεθανάκη, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Δυστυχώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Περιμένει από την υπηρεσία τη δική μας να το διορθώσει, να διορθώσει τους χάρτες. Δεν είναι όμως εύκολο να διορθώσουν οι χάρτες, διότι η αυτεπάλληλη διόρθωση δεν γίνεται μόνο από εμάς. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζει και η υπηρεσία. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα σας λέω, υπάρχουν κάποιες άδειες οικοδομής, παλιές άδειες οικοδομής, τις οποίες η υπηρεσία μας δεν τους γνωρίζει. Οι δασικές υπηρεσίες πουθενά τους γνωρίζουν, διότι δεν είναι ψηφιοποιημένες. Ο κάθε ένας ιδιώτης όμως, ο κάθε ένας πολίτης το γνωρίζει αυτό και μπορεί να τις φέρει τις άδειες αυτές της οικοδομής για να τις αποτυπώσουμε πάνω στο δασικό χάρτη και να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες και ξενοδοχεία, θα σας πω εγώ. Mm-hmm. Κάποια κτίσματα και ξενοδοχεία τα οποία έχουν κτιστεί με άδεια οικοδομής πριν πολλά χρόνια, τα οποία δεν είναι αποτυπωμένα πάνω στο χάρτη και δεν μπορούν να αποτυπωθούν και φαίνονται ότι είναι αλλοιωμένες εκτάσεις. Μην αφήσουμε λοιπόν, δηλαδή, όχι στον αυτόματο πιλότο λοιπόν το θέμα αυτό. Ναι, δηλαδή χρειάζεται βοήθεια και από τον κόσμο. Ναι, και το θέμα είναι να διευκολυνθούν οι διαδικασίες, κύριε Παπαδόπουλε, να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Ξέρουμε τη γραφειοκρατία τώρα και εσείς τη γνωρίζετε και εμείς τη γνωρίζουμε ως πολίτες, γιατί πολλές φορές έχει χρειαστεί να προσκομίσουμε έγγραφα, αποδεικτικά και τα σχετικά. Είναι βέβαια στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου, που σημαίνει ότι αυτό θα γίνει ή όσο χρονικό διάστημα και αν πάρει κάποια στιγμή θα κλείσει. Ναι, θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες, δεν μπορεί να γίνει κτηματολόγιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει κτηματολόγιο, διότι μέσα από το δασικό χαρακτήρα των εκτάσεων και το ελληνικό δημόσιο αντλεί τα δικαιώματά του, τα ιδιωτησιακά του δικαιώματα. Ναι. Το καταλάβατε. Είναι λοιπόν αλληλένδετα αυτά. Βέβαια. Ανοιχτό το θέμα. Αν έχουμε και κάποιο νεότερο, πολύ ευχαρίστως, κύριε Παπαδόπουλε, να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είπαμε τους καίει πάρα πολύ κόσμο και είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν στην Αθήνα από τους αγρότες. Όσον αφορά τώρα στο θέμα των αναδασώσεων, γιατί σας καλέσαμε και με αφορμή μια ανακοίνωση που βγήκε από το δασικό φυτώριο για ανθρώπους και υπηρεσίες που θα ήθελαν να πάρουν, όπως κάνετε κάθε χρόνο, η γνωστή διαδικασία να πάρουν. Ναι. Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, κύριε Βαγγελάκη, κάθε χρόνο παράγει στις εγκαταστάσεις του δασικού φυτωρίου ένα σημαντικό αριθμό φυτών,
τα οποία καλύπτουν αδασοδικές ανάγκες των περιφερειακών νοτήτων και Ηρακλείου και Λασιθίου. Φέτος η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή, έχει φτάσει στις 50.000 φυτά, τα οποία όλα θα διατεθούν σε δήμους, σε σχολεία, σε ενοπλές δυνάμεις, σε συλλόγους, σε αγρότες και σε ιδιώτες, οι οποίοι θέλουν να πρασινίσουν την περιουσία τους. Τα φυτά βέβαια που παράγονται στο δασικό φυτώριο το δικό μας είναι κυρίως δασικά, πεύκα, κυπαρίσια, χαρουπιές, βελανιδιές, λίγα καλοπιστικά είδη και αρκετά αρωματικά. Τα φυτά όλα αυτά προέρχονται από σπόρους οι οποίοι συλλέγονται, και μοσχέματα, τα οποία συλλέγονται από την υπηρεσία μας. Είναι δηλαδή ντόπια είδη και όλα τα φυτά συνοδεύονται από φυτογειονομικό διαβατήριο. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που θα πάρουν δέντρα, δεντρίλια, συνοδεύονται από φυτογειονομικό διαβατήριο για την πιστοποίηση της υγείας και της προέλευσής τους. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Αυτή την περίοδο τώρα βρισκόμαστε στη συλλογή των αιτήσεων, των ενδιαφερομένων, ούτως ώστε να χορηγήσουμε τα δέντρα αυτά. Η περίοδος των αιτήσεων ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει και αυτήν όλη αυτή την εβδομάδα και θα μαζέψουμε τις αιτήσεις, θα τις ταξινομήσουμε, θα τις αξιολογήσουμε και θα κατανείμουμε ανάλογα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, θα κατανείμουμε και τον αριθμό των φυτών. Θα τους δώσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία και θα ειδοποιηθούν όλοι. Η αίτηση, ξέχασα να σας πω, ότι γίνεται ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική διάθεση του δασικού φυτωρίου μπορεί κάποιος να το αναζητήσει, να το βρει. Και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν. Και οι ιδιώτες, βέβαια, το λέμε για τους φίλους που θα ήθελαν. Φυσικά και οι ιδιώτες, ναι. Ναι, να πάρουν έτσι μια μικρή ποσότητα. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, σας είπα, έτσι. Ναι, να το καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι. Όσον αφορά τώρα στο θέμα των αναδασών... Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Βαγγελάκη, αυτό ήθελα να το τονίσω. Ναι. Έχουμε ήδη περισσότερες από 400 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Από φορείς και ιδιώτες. Από φορείς, από ιδιώτες, από συλλόγους, σας είπα, από διάφορους οι οποίοι επιθυμούν να πάρουν φυτά. Αυτό από σχολεία. Πολύ ωραίο είναι αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα των αναδασώσεων. Η Κρήτη δεν φημίζεται για τα δάση της, έτσι, δηλαδή αυτό που όταν λέμε δάσος δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουμε, ας πούμε, περιοχές όπως είναι ο Εθνικός Δρυμός, ας πούμε, των Λευκών Ωραίων, όπως είναι... Το πρινόδασος του Ρούβα, λέω δύο έτσι χαρακτηριστικά. Έχουμε πράσινο, αλλά... Φυσικά και έχουμε πράσινο, κύριε Βαγγελάκη. Έχουμε πράσινο και στο νομό Ηρακλείου και στους υπόλοιπους νομούς. Ο νομός Ηρακλείου είναι λιγότερο δασωμένος, ας πούμε, από τους υπόλοιπους νομούς. Αλλά έχουμε και εμείς σημαντικά δάση και στο Ρούβα, το δάσος του Ρούβα, το δάσος του Ζαρού που είναι δίπλα. Έχουμε το δάσος της Σίμης στη Βιάνο κάτω, αν το γνωρίζετε. Ναι. Έχουμε και τεχνητά δάση από αναδασώσεις στην Ιερά Μονή Επανοσύφη, αν γνωρίζετε. Ναι, βεβαίως. Στις Απέζανές, στα Τρυπητά, τεχνητό δάσος εκεί. Έχουμε το δάσος της Κέρης εδώ δίπλα μας. Έχετε πάει ποτέ στην Κέρη? Σωστά, ναι. Πολύ ωραία περιοχή. Είναι πολύ κοντινό μέρος, το οποίο τα Σαββατοκύριακα επισκέπτονται πάρα πολλοί κόσμος. Για να περπατήσει, να φύγει, και τώρα με τον κορονοϊό είχε πολύ επισκεψιμότητα. Υπάρχει δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, κάποιο πρόγραμμα συνήθως από τη Διεύθυνση Δασών για το ποιες περιοχές μπορούν να αναδασωθούν και τις κάνει η υπηρεσία σε συνεργασία με κάποιους φορείς τοπικούς? Τα τελευταία χρόνια, κύριε Βαγγελάκη, δεν έχουμε πιστώσεις από αναδασώσεις. Δηλαδή, για να κάνουμε αναδασώσεις στην υπηρεσία και λόγω του μνημονίου και δεν θεωρήθηκαν ότι είναι προτεραιότητα. Προτεραιότητα, γιατί είναι και κοστοβόρες, είναι πολύ δαπανίες. Επειδή μιλάμε για το κλίμα, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε, και κάνουν οι μεγάλοι ηγέτες, κάνουν συσκέψεις και διασκέψεις. Και να, ένα θέμα τώρα. Σωστά τα λέτε, και μάλιστα μία από τις αποφάσεις των ηγετών που συναντήθηκαν πρόσφατα είναι να δασώσουν κάποιες εκτάσεις. Από το μικρό ξεκινάμε, από τη γειτονιά μας. Δεν περιμένουμε να δασώσουμε τον Αμαζόνιο, παραδείγματος χάρη, για να σωθεί ο πλανήτης. Έτσι είναι, ναι. Οπότε δεν υπάρχουν κονδύλια, λέτε. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν κονδύλια. Οι δήμοι όμως που παραλαμβάνουν φυτά από εμάς κάθε χρόνο,
προχωράνε σε συμπληρωματικές φυτέψεις σε χώρους πρασίνου που διαθέτουν, είτε σε πάρκα, είτε σε άλση, δημιουργούν καινούρια, ή σε δεντροστοιχίες, ή σε νεκροταφεία, σε τέτοια μέρη συνήθως φυτεύουν οι Δήμοι. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καεί, δηλαδή είχαμε πυρκαγιά και βρίσκονται σε εκκρεμότητα ως προς την αναδάσωσή τους. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε. Στον νομό Ηρακλείου τουλάχιστον δεν είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά που να είχε τέτοια προβλήματα, την οποία ανακαλύπτονται δηλαδή από αναδασώσεις. Στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, δυστυχώς. Ναι. Και όλα αυτά χρειάζονται βέβαια μια προσοχή, και ο σχεδιασμός και η μελέτη και των αναδασώσεων και ο σχεδιασμός και ο χρόνος της επέμβασης έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πρέπει να αφήνουμε τη φύση συνήθως να δουλεύει όπως μπορεί να δουλέψει μόνη της, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο από τη φύση. Και μετά σε περιπτώσεις, σε περιοχές που δεν αναδασώνονται μόνο τους, πρέπει να κάνουμε την επέμβαση, την τεχνητή ας πούμε αναδάσωση που λέμε, επέμβαση του ανθρώπου. Είναι σημαντικό και εμείς το ακούμε με πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευχαρίστηση, αν θέλετε, αυτό το ενδιαφέρον που μας είπατε. Από φορείς, από ιδιώτες, από πολίτες που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να φυτέψουν κάποια από τα είδη που εσείς προσφέρετε. Ξέχασα να σας πω ότι στους φορείς και στους συλλόγους και στα σχολεία και στο στρατό είναι δωρεάν η διάθεση των φυτών. Δηλαδή δεν πληρώνουν τίποτα, ενώ οι πολίτες πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο, ένα πολύ μικρό αντίτιμο, προκειμένου να πρασινίσουν τα μέρη τους. Τι ωραία εικόνα, γιατί βλέπουμε και τα καμένα και βλέπουμε την τεράστια διαφορά, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την ενημέρωση που μας κάνατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα, και αν υπάρξει και κάποιο θέμα όσον αφορά στους δασικούς χάρτες, με πολύ χαρά να το αναλύσουμε και να βοηθήσουμε και τους φίλους που μας ακούν. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.